παιδί που αγαπούσε τη μάθηση, τη γνώση, που έκανε προσπάθεια με τα αγγλικά της, με τα γερμανικά της. Έχω πει ότι δικαίωση για τη μνήμη της κόρης μας, όποια ποινή και αν επιβληθεί, δεν θα υπάρξει, γιατί εμείς θα ζούμε ισόβια με το κενό της Ελένης μέσα μας. Ήταν ένα παιδί της μεσαίας τάξης, μιας νηπιαγωγού και ενός δάσκαλου. Θα έχουμε αυτή την αντιμετώπιση? Φτάνει το ίδιο το κράτος να μας προδίδει. Φτάνει! Δεν το αντέχω άλλο. Με αυτά που υπόθηκαν από την κυρία Εισαγγελέα και με τον τρόπο τον οποίο παρουσίασε την εισήγησή της, οποιοδήποτε και αν ήταν στη θέση τη δικιά μας, σίγουρα θα συγκινούνταν, για να μην πω και κάτι άλλο, ενδεχομένως αν θα άντεχε ακόμα να είναι μέσα στην αίθουσα. Όλες αυτές οι πράξεις τους δεν ήταν πράξεις ανδρισμού, ήταν κτηνοδίες. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την απόφαση, την ετιμιγορία του δικαστηρίου. Ακριβώς. Όπως ήδη διαβάζετε και έχει αναφερθεί, ίσως το έχετε ήδη γνωστό, ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία και βιασμό. Βαρύτατη, οι ποινές αναμένονται. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει. Συνεδριάζει δικαστήριο, έτσι. Το δικαστήριο. Είναι να υπενθυμίσουμε 4 ένορκοι λαϊκοί, δηλαδή και 3 δικαστές. Θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Θα συνδεθούμε αμέσως μόλις έχουμε τις ποινές. Θα συζητήσουμε με τον νομικό, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, που τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο. Και θα βρεθούμε και στις αντιδράσεις, φίλοι τηλεθεατές, αλλά θα έχουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις που αφορούν την πλατεία Σύμβολο, την πλατεία Ομονίας, η οποία παρότι παραδόθηκε στους πολίτες της χώρας, στους δημότες των Αθηνών, ταυτόχρονα είδαμε τέτοια συγκέντρωση κόσμου, πλήθους, αυθόρμητη ίσως, εκτιμάμε, θεωρούμε λογικό, που πρωταγωνίστησε και στην πολιτική αντιπαράθεση, πέρα από τα όσα συζητάμε στις παρέες. Είπε ότι ήταν λάθος ο κύριος Μπακογιάννης, θα το δούμε. Θα συνδεθούμε με τη Λάρισα, τη Νέα Σμύρνη, τον οικισμό των Ρωμά, που έχουμε 35 κρούσματα νέα και αντιδράσεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μεταφερθούν σε ξεχωριστό χώρο. Άναψαν φωτιές, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα συνδεθούμε να δούμε όποια εξέλιξη υπάρχει. Και φυσικά, ό,τι μπορεί να δώσει το ρεπορτάζ πριν από τις 6 το απόγευμα, σε λίγες ώρες δηλαδή, που θα υπάρχει έκτακτη ενημέρωση από τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Τσιόδρα. Καθώς τόσο τα γεγονότα στην Λάρισα, αλλά όσο και τα ερωτήματα που διαρκώς γεννώνται για τις μετακινήσεις των επομένων ωρών ή ημερών, αναγκάζουν σε έκτακτη ενημέρωση τους δύο άντρες. Θα δούμε με ζωντανές συνδέσεις τι ισχύει για τα πλοία. Τι ισχύει για τις παραλίες, τι ισχύει για τις εκκλησίες, τα έχουμε πει, αλλά θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Και είναι και το ερώτημα σχετικό. Για να δούμε τη δημοσκόπηση. Για τους φίλους, η δημοσκόπηση, εντελώς δωρεάν φυσικά, εντελώς δωρεάν, tvopen.gr/vote. Το ερώτημα είναι τα αναγκαία μέτρα, γιατί είναι αναγκαία, αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Σε πλοία και παραλίες είναι τυπικά, ελαστικά ή πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν? Ψηφίζετε. Ήδη έχουμε ήδη να. Και μια ισορροπία βλέπω, έτσι. Γιατί ανέβηκε 2-3 λεπτά πριν στην εφαρμογή του Open, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή. Μάλιστα. Μπορείτε να ψηφίσετε, να δούμε τη δική σας άποψη.